Όμως αυτή είναι η εικόνα και το σχέδιο που ανακοινώθηκε. Πολύ σημαντικό ήταν και ότι το Υπουργικό Συμβούλιο χτες πήρε απόφαση για δύο στεγαστικά σχέδια για να βοηθήσει λίγο στο πρόβλημα του στεγαστικού. Πατρίνα Ταραμίδου μαζί μας, Διευθύντρια Διεύθυνσης Στεγαστικής Πολιτικής και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, έχουμε δύο σχέδια, έτσι, στα στεγαστικά, να πούμε. Το ένα είναι για το ανακαινίζω, εξοικονομώ, ενοικιάζω, με συγχωρείτε, και βοήθεια για νέους. Για να τα πάρουμε με τη σειρά. Ακριβώς. Απλώς να πούμε ότι αυτά είναι τα δύο νέα σχέδια που εξαγγέλθηκαν την περασμένη εβδομάδα και τίθενται σε ισχύ από σήμερα. Άρα έχουμε πρεμιέρα σήμερα για τις αιτήσεις. Σήμερα πρεμιέρα για αυτά τα δύο σχέδια, αλλά τρέχουν και άλλα σχέδια. Απλώς ήθελα να τονίσω ότι αποτελούν μέρος της ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής που έχει πάρα πολλά σχέδια. Σε σχέση με τα σημερινά, λοιπόν, ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα στις 12 το μεσημέρι, σε λίγο δηλαδή, για το σχέδιο των νεαρών που θα το εξηγήσουμε. Και επίσης ανοίγει η πλατφόρμα για το σχέδιο «Γεννίζω και ενοικιάζω» για τους ιδιοκτήτες, όχι για τους ενοικιαστές. Για τους ενοικιαστές θα ανοίξει στις 15 πρώτου. Αν θέλετε να πούμε λίγα για το σχέδιο. Βεβαίως, πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά και να δώσουμε πληροφορίες. Ωραία. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για το σχέδιο των νεαρών ατόμων. Είναι ένα σχέδιο το οποίο στοχεύει ακριβώς, όπως και ο τίτλος του, στα νέα άτομα. Ο σκόπος είναι να δοθεί μια βοήθεια από το κράτος στα νεαρά αυτά άτομα για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν την πρώτη τους στέγη. Mm-hmm. Εξού και υπάρχει και ο περιορισμός μέχρι 100 τετραγωνικά μέτρα στη στέγη που θα αποκτηθεί. Γιατί στοχεύουμε ακριβώς τις ηλικίες τις νεαρότερες που είναι ένα άτομο, δύο άτομα ή και μια μικρή οικογένεια. Είναι μια βοήθεια αρκετά σημαντική, όπως το δείχνετε τώρα, από 20 μέχρι 50 χιλιάδες αναλόγως σύνθεσης οικογένειας. Είναι απαιτούμενο να μην υπάρχει άλλη κατοικία. Θέλουμε να βοηθήσουμε, ο σκόπος είναι να βοηθήσουμε αυτούς που χρειάζονται αυτή τη βοήθεια. Mm-hmm. Γι' αυτό και χρειάζονται κάποια πιστοποιητικά που να αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει άλλη κατοικία. Και να μην έχουν λάβει άλλη βοήθεια από το κράτος για σκοπούς στέγασης. Πρέπει να είναι Κύπροι πολίτες, Ευρωπαίοι πολίτες και Ευρωπαίοι πολίτες, να διαμένουν τουλάχιστον 5 χρόνια με συνεχή και μόνιμη διαμονή. Και αφορά για αγορά έτοιμης οικιστικής μονάδας, για ανέγερση, οτιδήποτε μπήκε στην κατηγορία αυτή. Η πλατφόρμα ανοίγει στις 12. Όλη η πληροφόρηση είναι εδώ και καιρό αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπήρχαν τα έντυπα των αιτήσεων και όλη η πληροφόρηση για τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. Και θα μπορεί να αρχίσει η υποβολή των αιτήσεων από τις 12 σήμερα μέχρι και την 31 12 του 24. Αν μπορώ να πω κάτι εδώ για να μην υπάρχει και έτσι πανικός. Είναι πολύ σημαντικό οι αιτήσεις που θα αποδειχθούν να είναι ολοκληρωμένες και να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. Ως εκ τούτου είναι καλύτερα κάποιος να πάρει το χρόνο του να μελετήσει προηγουμένως, να τα ετοιμάσει, να τα βάλει στον υπολογιστή του πριν τα ανεβάσει, παρά να τρέξουν να υποβάλουν ελλειπείς αιτήσεις ή μη συμπληρωμένες αιτήσεις. Γι' αυτό θα έλεγα να είμαστε βέβαιοι πριν να υποβάλουμε την αίτησή μας ότι έχουμε αντιληφθεί πλήρως τι χρειάζεται και τα έχουμε συμπληρώσει σωστά. Mm-hmm. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, ρωτάνε οι τηλεθεατές, να μπούμε στη διαδικασία άνετα ή πρέπει να μελετήσουμε πάρα πολύ μέχρι να επωφεληθούμε. Και θα υπάρξουν μπλεξίματα, λάθος, παραπεμπτικά. Είναι απλή η γραφειοκρατία, αν καταλαβαίνω σωστά την ερώτηση. Ναι, μας ρωτούν αρκετοί γι' αυτό, να το εξηγήσω. Ζητούμε αρκετά αποδεικτικά, αλλά τα αποδεικτικά που ζητούμε είναι τα απαραίτητα για να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια που θα δοθεί από το κράτος θα δοθεί εκεί και όπου πρέπει να δοθεί. Ναι. Δηλαδή, χρειαζόμαστε αποδεικτικά, δηλαδή μία έρευνα που γίνεται, να δώσω σαν παράδειγμα, ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του χρηματολογίου, ότι δεν κατέχουν άλλη ιδιοκτησία στο όνομά τους.
και ό,τι επίσης δεν κατήχαν τα τελευταία 5 χρόνια. Αυτό γίνεται απλά μέσω της ιστοσελίδας του χρηματολογίου. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί σε λίγα 24 ώρα, σε μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες. Ωστόσο, είναι απαραίτητο. Ακριβώς για να διασφαλίσουμε ότι πληρούνται τα κριτήρια. Ωραία. Τώρα, μία ερώτηση εδώ πέρα πριν πάτε παρακάτω. Αν κάποιο από τα δικαιολογητικά ή κάποιο από τα βήματα γίνει λάθος. Άνθρωποι είμαστε, μπορεί κάτι να ξεφύγει, να ξεχάσω ένα ή να δώσω ένα λάθος. Απορρίπτεται η αίτηση ή θα επικοινωνήσει μαζί μας το σύστημα για να μπορέσω να διορθώσω το λάθος. Λοιπόν, εκείνο που λέμε είναι οι αιτήσεις να συμπληρώνονται σωστά. Ναι. Και να μπαίνουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. Ναι, σύμφωνοι. Έχουμε... Κάτι εγώ δεν κατάλαβα καλά. Είμαι μεγαλύτερος άνθρωπος. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι. Καλύτερα να μας πάρουν τηλέφωνο. Ήδη απαντούμε τηλέφωνα καθημερινώς τις τελευταίες μέρες. Υπάρχουν λειτουργοί οι οποίοι απαντούν τα τηλέφωνα. Είναι πλήρως καταρτισμένοι για το θέμα και εξηγούν στον κόσμο και επιλύουμε όλες τις πληροφορίες. Επίσης, είμαστε σε επικοινωνία με τα διάφορα κυβερνητικά τμήματα, από όπου απαιτείται εξασφάλιση των εγγράφων, ακριβώς για να διασφαλίσουμε ότι θα δοθεί προτεραιότητα και ότι είναι κάτι απλό. Τώρα, εάν συμβεί κάτι, εγώ θα έλεγα να επικοινωνήσουν μαζί μας. Μάλιστα. Για να δούμε την περίπτωση. Απλώς ο λόγος που σας το τόνισα, ότι πρέπει να διαβάσουν προηγουμένως, να δουν την αίτηση προσεκτικά. Η αίτηση υπάρχει ήδη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Άρα μπορεί κάποιος να την κατεβάσει, να την μελετήσει, να τη συμπληρώσει και μετά απλώς θα τη σκανάρει και θα την ανεβάσει όταν ανοίξει η πλατφόρμα. Άρα υπάρχει χρόνος και υπήρχε και χρόνος για να μελετηθεί, για να δείτε τι χρειάζεται. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να προσθέσετε για τον κόσμο που μας ακούει? Ναι, λοιπόν, απλώς να πω ότι είναι μια σχετικά απλή διαδικασία, δηλαδή είναι σε τρία μέρη η αίτηση. Το πρώτο μέρος μπαίνουν τα στοιχεία του αιτητή, το όνομα του, η ταυτότητα, τηλέφωνο, email και η επαρχία του τεμαχή που θα δηλώσει. Ακολούθως θα έρθει ένα email για να γίνει ταυτοποίηση και από τη στιγμή που ταυτοποιείται, του επιτρέπει η πλατφόρμα να προχωρήσει στο σημείο που είναι να ανεβάσει την αίτησή του, την οποία έχει συμπληρώσει προηγουμένως και την έχει σκανάρει και να την ανεβάσει. Και το τρίτο στάδιο είναι να ανεβούν τα πιστοποιητικά, τα οποία στην αίτηση που έχει συμπληρώσει ο αιτητής που θα συμπληρώσει, υπάρχει ένα checklist όπου θα σημειώσουν ποια πιστοποιητικά θα ανεβάσουν. Και στο τρίτο στάδιο θα ανεβούν τα πιστοποιητικά αυτά. Τα πιστοποιητικά είναι καλά να ανεβούν σε PDF, ώστε να μπορούν να τα δεχθεί. Υπάρχει αρκετή χωρητικότητα στην πλατφόρμα, αλλά αντιλαμβάνεστε, αν ανεβαίνουν φωτογραφίες, οι οποίες πιθανόν να παίρνουν πάρα πολύ χώρο, μπορεί να υπάρξει πρόβλημα, αλλά σε τέτοια περίπτωση θα ενημερωθούν σχετικά από την πλατφόρμα. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ελπίζουμε να βοηθηθεί κόσμος σε αυτό το ζήτημα. Είναι μεγάλο ζήτημα το στεγαστικό. Όλοι το αντιλαμβάνονται. Βεβαίως. Ας είναι αυτό μια καλή αρχή. Ωραία. Αυτά ήταν όσο αφορούσε το σχέδιο των νεαρών. Αν θέλετε να σας πω και για το ανακαινίζω, ενοικιάζω ή σε κάποιο άλλο χρόνο. Στα πολύ σύντομα, αν θέλετε έτσι δύο λόγια να μας πείτε. Ωραία. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τους ιδιοκτήτες. Είναι για δρανείς οικιστικές μονάδες στις πόλεις και περιαστικές περιοχές. Τουλάχιστον για ένα χρόνο να ήταν σε αχρησία, με 15 χρόνια παλαιότητα. Είναι μια βοήθεια που δίνεται από το κράτος για ανακαίνιση αυτών των οικιστικών μονάδων, με σκοπό ένταξής τους στην πλατφόρμα μετά, για να διατεθούν για τουλάχιστον 4 χρόνια με προσιτό ενίκιο σε δικαιούχους ενοικιαστές. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Και πολλές περισσότερες λεπτομέρειες εν ευθέτω χρόνο. Να είστε καλά. Τώρα.